Στο νούμερο 2, αφού πάρετε την απόφαση, είναι «Ξεκαθαρίζω τη ζωή μου στο τώρα». «Ξεκαθαρίζω τη ζωή μου στο τώρα». Θα το πω πολλές φορές. Γιατί το λέω πολλές φορές? Γιατί το λέω πολλές φορές, γιατί το υποσυνείδητο μαθαίνει με την επανάληψη. Είναι πιο ισχυρό από το συνειδητό νου και είναι ένα μυαλό συνήθειας και μαθαίνει με την επανάληψη. Αυτό τα λέω πολλές φορές συνήθεια. Ξεκαθαρίζω τη ζωή μου στο τώρα. Ο εγκέφαλός μας είναι σαν ένα GPS. Τα μυστικά που κρύβει ο εγκέφαλος, κάποια τα πατάω λίγο σε αυτό το βιβλίο, πολύ απλά, γιατί όταν θα βγει το δεύτερο και θα έρθει πιο όριμο, θα πάμε στα πιο advanced. Τώρα πάμε λίγο σιγά σιγά. Μετά θα το ανεβάσουμε το βίντεο. Το GPS. Αν δηλαδή ο εγκέφαλός μας είναι σαν ένα GPS, τι χρειάζεται για να μας πάει εκεί που θέλουμε να πάμε? Εσύ ξέρεις από GPS. Αφού οδηγείς, τι είπα. Εδώ ξέρω εγώ που δεν οδηγάω. Δεν οδηγάω. Θα το έλεγα και λίγο έτσι πιο βόρεια. Απ' την άουσα είμαι. Θα έλεγα οδηγάω, όχι οδηγώ. Το GPS. Πρέπει πρώτα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Στο τώρα μας, πού είμαστε. Και το άλλο που πρέπει να ξέρουμε είναι πού θέλουμε να πάμε. Δεν μπορείς στο GPS να του πεις «Θέλω να πάω σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος». Πού θα σε πάει το GPS? Θα αρχίσει να σκέφτεται τώρα τι όμορφο μέρος. Πού είναι αυτό το όμορφο μέρος που θέλει αυτή να πάει η τρελή? Ναι, για άλλους είναι η Νάουσα, για άλλους μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αρχίζει, σκέφτεται, τέλος πάντων λέει «Αυτό θεωρώ όμορφο μέρος του GPS, θα την πάω εκεί και ό,τι γίνει». Και πας εσύ εκεί και δεν σου αρέσει, κάτι δεν σου κάθεται καλά και αρχίζεις. Η μοίρα μου, ο Θεός δεν βλέπει, οι άλλοι γιατί έτσι και εγώ αλλιώς. Ναι, αλλά εσύ έδωσες τις οδηγίες. Τις έβαλες σωστά, ίσως συγκεκριμένως. Εγώ πω από πάρα πολλά άτομα που κάνω one-to-one coaching, όταν τους λέω πείτε μου την επιθυμία σας, μου αρχίζουν. Θέλω έναν καλό άντρα. Νάτος. Θέλω μια καλή γυναίκα. Θέλω έναν καλό σύντροφο. Θέλω αυθονία. Θέλω πλούτο. Θέλω καλή υγεία. Άντε να πάρουμε, θέλω περισσότερα χρήματα. Για μένα άλλα είναι τα περισσότερα χρήματα. Για την Κατερίνα είναι άλλα. Μπορεί η Κατερίνα να θέλει 5.000 ευρώ το μήνα να βγάζει και εγώ να πω ok και με 2.000. Στο βιβλίο εξηγώ πώς να καταγράφουμε και να μελετάμε τους στόχους μας καθημερινά, που αυτό είναι και μία συνήθεια που την έχει το 5%, που σε αυτό το 5% ανήκουν οι πάρα πολύ επιτυχημένοι ανά τον κόσμο. Που εντάξει, οι άνθρωποι έχουν θριαμβεύσει, έχουν αφήσει έργο, ιστορία πίσω τους, έχουν δημιουργήσει πράγματα, μπορεί να είναι μουσική, μπορεί να είναι εφευρέτες, μπορεί να είναι μεγάλοι φτασμένοι αθλητές, επιχειρηματίες, το οτιδήποτε. Το 5% έχει συνήθειες που το 95% δεν έχει. Το 5% κάνει πράγματα που το 95% δεν κάνει. Οπότε εγώ, όταν τώρα είμαι 44, έτσι ξαναλέω να το εμπεδώσετε, και να σας κάνω να αισθάνεστε και πιο cool με την ηλικία σας. Πώς χρονών είσαι? Πες την αλήθεια. Δεν θα το πιστέψεις. Αν νόμιζα δεν θα το εντοπίσω. 68. Πόσο? 68. Αλλά δεν μου φαίνεται. Ω, μικροδείχνεις. Ναι. Νομίζω ότι όλοι μας μικροδείχνουμε εδώ. Έτσι πιστεύω. Οπότε, λίγο πριν τα 40 μου, είναι αυτό το πράγμα που λέμε, ότι όταν παίρνεις την απόφαση να αλλάξεις, αρχίζεις, δεν ξέρω έτσι, αρχίζει το βιβλίο, και λέτε, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα, θέλω κάτι να αλλάξω, enough is enough, θα το πούμε και λίγο στα αγγλικά. Εκεί είναι που λες τέλος, δηλαδή εδώ, ξεκινάω την αλλαγή, κάτι πρέπει να κάνω, βέβαια δεν ξέρεις τι να κάνεις. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να ψάχνω. Ο πιο εύκολος δρόμος για να πετύχεις αυτό που θέλεις, και το έχουμε πει, είναι να μελετήσεις ζωές άλλων ανθρώπων που πέτυχαν σε αυτό που θέλεις και εσύ να πετύχεις.